καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα το κύριο Θέμη Μπάκα. Καλημέρα κύριε Μπάκα, είναι πρόεδρος των κτηματομεσητών. Πρόεδρος του δικτύου κτηματομεσητών, Media and Estates, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται, καλημέρα σας. Καλή σήμερα. Δυστυχώς... Εδώ ακούμε τα θλιβερά γεγονότα που υπάρχει, που αυτή τη στιγμή ζει η χώρα μας, τα οποία ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν το συζητάμε. Να περιοριστεί η πανδημία του κορονοϊού και να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα πλέον. Και σαν άνθρωποι και σαν ζωή και σαν οικονομία. Αυτό λίγο μακρινό το βλέπω εγώ αυτή την κανονικότητα, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι να μην έχουμε έτσι το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές να είναι πολύ βαρύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε όμως στον τομέα της οικονομίας και στην κτηματαγορά. Πλέον κύριε Μπάκα, κάνουμε προβολή προς το παρελθόν και λέμε ποιος τομέας της οικονομίας πλήττεται λιγότερο. Όλοι πλήττονται και ποιος πλήττεται λιγότερο τελικά, που όλοι έχουν το αντίκτυπό τους αυτό. Τι γίνεται με την κτηματαγορά? Η κτηματαγορά, κύριε Πίκουλα, χωρίς να θέλω να είμαι αγγελοφόρος κακών νέων, έχω να πω ότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2008. Γυρίσαμε τόσο πολύ γρήγορα πίσω, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται λογικό, αλλά αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά είναι στις 2008. Να πούμε το εξής, ότι από τα τέλη του 2019, δηλαδή σκεφτείτε από το Δεκέμβριο και μετά, Νοέμβριο και μετά, βλέπαμε ότι υπήρχε μια αναπτυκτικότητα και μια ουσιαστικά σταθερότητα, με πτωτική τάση συνεχώς στην κτηματαγορά. Παρατηρούσαμε σημάδια ανάκαψης, το είχαμε πει και από αυτή τη συχνότητα, μα είχατε ξαναβγεί. Είχαμε κάποια σημάδια έτσι αισιόδοξα προς το τέλος του 2019. Σαφώς, τα οποία όμως αντιστράφηκαν εντελώς αρχές του 2020, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός κατά κύριο λόγο στην Κίνα. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας που μιλήσαμε τότε, ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι επενδυτές που αφορούσαν την ακίνητη περιουσία της χώρας κατά κύριο λόγο την Golden Visa, δηλαδή οι Κινέζοι επενδυτές, πλέον ήταν αποκλεισμένοι. Οπότε σημειώναμε όλοι και λέγαμε ότι είναι σίγουρο ότι η κτηματαγορά στην Ελλάδα θα έχει μια πολύ μεγάλη πληγή όσον αφορά την Golden Visa. Σιγά σιγά όσο περνάει πλέον ο καιρό, δεν πούμε το εξής, ότι έχουν βρεθεί πλέον σε νέες καταστάσεις όσον αφορά την ελληνική οικονομία και γενικότερα τα μέτρα στήριξης και αποφυγής του κορονοϊού. Και λέγουμε το εξής, ότι η κτηματαγορά σήμερα έχει πολύ μεγάλη πληγή. Και θα σας πω το εξής, κύριε Πίκουλα. Εκτός από τα συμβόλαια τα οποία είχαν δοθεί προκαταβολές από πελάτες και τα οποία έχουν ρήτρες αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω της απαγόρευσης της ελεγχόμενης κυκλοφορίας, αν θα το πούμε πιο σωστά. Πρώτον, δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να μετακινηθούν από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση συμβολέων των οποίων έχουν δοθεί υποκαταβολές και θα δούμε τι θα γίνει πλέον όσον αφορά τις ρήτρες και μη. Το άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό, κύριε Πίκουλα, όμως, είναι όσον αφορά τις μισθώσεις. Εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα δεν είναι πολύ εμφανή, αλλά σύντομα, στο άμεσο μέλλον, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο, το συζητάμε συνεχώς. Έχουμε μείωση του αριθμού των μισθώσεων? Δεν υπάρχουν μισθώσεις. Ξεκινάμε από αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μισθώσεις. Καθόλου. Στην κτηματαγορά. Ό,τι μισθώσεις αυτή τη στιγμή έχουν γίνει είναι μισθώσεις οι οποίες είχαν συμφωνηθεί πριν 15-20 ημερών. Τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζουμε το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και συζητάει με τα μέτρα στήριξης λόγω κορονοϊού σε διάφορες επιχειρήσεις από την κυβέρνηση. Λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, οι επιχειρηματίες που έκλεισαν διανόμου είναι που θα πληρώσουν το 60% του μισθού και το άλλο 40% αναλαμβάνει το κράτος. Με διάφορους φορολογικούς τρόπους προς τους ιδιοκτήτες. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους συγκεκριμένων εταιριών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και πάρα πολλοί υπάλληλοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται σε μέτρα προστασίας, οι οποίοι είναι υπόχρεση καταβολή του μισθώματος. Μάλιστα. Άρα θα δούμε αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές ταχύτητες στην ελληνική οικονομία. Η μία ταχύτητα είναι οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι τους, οποίοι αυτή τη στιγμή νομοθετικά υποστηρίζονται και στηρίζονται από το κράτος λόγω του κορονοϊού με συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και πολλοί υπάλληλοι αυτών οι οποίοι δεν εντάσσουν σε καμία προστασία και είναι υπόχρεση καταβολή μισθώματος. Και ο θέμας είναι, κύριε Πίκουλα, ποιος αυτή τη στιγμή άνθρωπος θα πάει να πληρώσει το ενίκιο του. Μπορεί να φαίνεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά όταν δεν γνωρίζει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν, και η επιχείρηση αυτή είναι κλειστή ήδη σχεδόν αυτή τη στιγμή ένα μήνα και αναμένουμε ένα ακόμα δύσκολο μήνα. Πώς θα ακούσει αυτό το ενίκιο? Έτσι κι αλλιώς με τα ενίκια και τις επιχειρήσεις υπήρχε θέμα λόγω της κρίσης, έτσι που αυτό σιγά σιγά
ίσιονε, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε όμως και τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων, κύριε Πίκουλα. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας ότι μιλάμε για ένα 30% αύξηση των μισθωμάτων εντός της διετίας. Όταν αυτή τη στιγμή, κύριε Πίκουλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει μια έρευνα και έλεγε ότι το 86% των μισθωτών ιδιωτικών υπαλλήλων θα κατανάλωνε το 2016 το 46% των εισοδημάτων για το μίσθωμά του. 2016. Βέβαια. 2019, κύριε Πίκουλα, φτάσαμε να συζητάμε και να λέμε ότι ένα μέσο μίσθωμα για μια οικογένεια είναι από 650 ευρώ σε 800 ευρώ το μήνα για μια κατοικία 25 ετίας. Αντιλαμβανέστε ότι μιλάμε για έναν μισθό. Όταν αυτός ο μισθός δεν μπει μέσα στο σπίτι, πώς θα πληρωθεί αυτό το ενίκιο? Βέβαια. Και να πούμε και το εξής, κύριε Πίκουλα. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα που να εξυπηρετούν και τους ιδιοκτήτες. Μην το λέμε μόνο από τους ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες, όταν δεν εισπράξουν το μίσθωμά τους κανονικά, είναι υπόχρεση καταβολή φόρου ακόμα και στα μη εισπραχθέντα μισθώματα. Και για να αποφύγουν την καταβολή του φόρου, είναι υπόχρεοι να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ενοικιαστή. Γιατί τι θα δούμε? Ναι. Θα δούμε σε λίγους μήνες να κάνει τώρα μηνύσεις και δικαστικές αγωγές και ταγή απόδοση μισθίου ο ιδιοκτήτης ο ενοικιαστή, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το μίσθωμα λόγω του κορονοϊού. Και νέο κύκλο δικαστικών περιπετειών κτλ. Θα έπρεπε, κύριε Πίκουλα, να έχουμε σκεφτεί, να έχουμε μπει στη διαδικασία και να πούμε το εξής. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επιθυμούν να μειώσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια ή ακόμα και να κάνουν δώρο στον ενοικιαστή ένα μήνα, δύο μήνες, αυτούς τους δύσκολους μήνες. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έχουν εισοδήματα πολύ μεγάλα από ακίνητα και να πληρώνουν πολύ μεγάλους φόρους. Αυτά τα εισοδήματα που δεν θα εισπράξουν από τους ενοικιαστές τους, στη συμφωνία με τον ενοικιαστή, τουλάχιστον να είναι 100% φόρο απαλλαγή και να βγαίνει σε το φόρο καταβολής. Σωστό. Να σας ρωτήσω, εσείς που γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Είναι πολλά τα που λήγουν τα μισθωτήρια και υπάρχει μια έτσι διατήρηση του μισθώματος χωρίς μισθωτήριο. Τι φορολογία έχει ο ιδιοκτήτης σε αυτή τη συγκυρία? Κύριε Πίκουλα, τα εισοδήματα από μισθός φορολογούνται με εξής συντελεστές. Είναι 15% μέχρι το επίπεδο του ετήσιου εισοδήματος έως 10.000 ευρώ. Mm. Μετά είναι 35% η επόμενη κλίμακα στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.000 και 1 ευρώ έως 35.000 ευρώ. Και το επόμενο βαθμίδα του φόρου είναι 45% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε καμία μείωση του φόρου, καμία φοροαπαλλαγή, κανένα φορολόγητο. Άρα δεν υπάρχουν και κίνητρα, αυτά που συζητάγαμε και προ-κορονοϊού, με το 2019 που λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες όταν ο μισθωτής, ουσιαστικά η κατοικία που διαμένει, είναι η πρώτη του κατοικία. Μάλιστα. Διότι, κατά κύριο λόγο, κύριε Πίκουλα, οι πιο πολλοί ενοικιαστές αυτή τη στιγμή που μισθώνουν ένα σπίτι δεν έχουν άλλη περιουσία. Mm-hmm. Δεν έχουν άλλα κίνητρα. Ένα σπίτι έχουν οι άνθρωποι. Αυτό το σπίτι νοικιάζουν και μένουν. Όπως και πολλοί ιδιοκτήτες, το εισόδημα από τις μισθώσεις είναι το μοναδικό του εισόδημα. Άρα δεν μπορούν να τους βάλουμε αντιμέτωπους και τους δύο, το νοικιαστή με τον ιδιοκτήτη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έχετε απευθυνθεί ως κτηματομεσίτες ή ως ιδιοκτήτες στους αρμόδιους για να τους θέσετε όλα αυτά τα προβλήματα και τα θέματα, κύριε, που ανοίγονται? Κύριε Πίκουλα, η Πομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τεχνητών Ακινήτων στη χώρα μας, με πρόεδρο τον κύριο Παραδιά, έχει βγει εμείς συγκεκριμένα με συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπέρ των ιδιοκτητών, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες θα βάλουν νερό στο κρασί τους και θα χαρίσουν πραγματικά μισθώματα αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Και ταυτόχρονα έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλές αυτογραφίες και πάρα πολλές προτάσεις σε διάφορα μέσα της χώρας μας. Και έχουν σταλεί και επιστολές και στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το θέμα, κύριε Πίκουλα, είναι αυτό που λέμε συνεχώς, είναι το εξής. Αυτά τα μέτρα στήριξης που αυτή τη στιγμή παίρνει η κυβέρνηση είναι μέτρα στήριξης που θα αποτελέσουν ασπίδα και κίνητρα στους πολίτες για την επιστροφή στην κανονικότητα. Για να γυρίσουμε πάλι, όταν τελειώσει ο κορονοϊός, για να γυρίσει πάλι η ελληνική οικονομία στην ανάκαμψή της, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ενεργοί. Σωστό. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο που διανύουμε αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα, κύριε Πίκουλα, όσον αφορά την κτηματαγορά στις αγοροπολισίες της, εμείς λέμε το εξής, επειδή η κτηματαγορά δεν έχει προϊόντα που κάθονται στο ράφι που μπορούν να χαλάσουν. Είναι ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε θερή αξία. Εφόσον ο χρόνος είναι σύμμαχός μας και ο κορονοϊός, η πανδημία αυτή του κορονοϊού ολοκληρωθεί σύντομα, πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν, θεωρούμε ότι θα γίνουν. Mm-hmm. Πολύ καθυστερημένα, απλά θα ο χρόνος να είναι διαφορετικός, αλλά εμείς θεωρούμε ότι θα γίνουν. Και θα ξαναέχουμε πάλι την ψήφο εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Επειδή τώρα τελευταία, εννοώ με προβολή προς το τέλος του 19, είχαμε δει και να κινείται και το θέμα της ανέγερσης νέων οικοδομών με αντιπαροχές και τα λοιπά. Με την αναστολή του ΦΠΑ 20% για 3 χρόνια που λέγαμε τότε. Ακριβώς. Εκεί είναι μια θλιβερή ιστορία, κύριε Πίκουλα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις οικοδομικές mm-hmm. και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες μπήκαν στη διαδικασία είτε πήραν ένα κίνητο αντιπαροχή και υπογράψαν συμφωνητικά με τους οικοπεδούχους, είτε αγόρασαν κάποια κίνητα, κάποια οικόπεδα αυτή τη στιγμή mm-hmm. και ξεκίνησαν την ενέγερση πολυκατοικιών. Με αποτέλεσμα, λόγω των σημερινών δεδομένων, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Διότι μπορεί να έχουν πληρώσει αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τις εξκαφές του οικοπαίδου. Όσοι δεν έχουν προλάβει να πουλήσουν κάποια. Και όσοι έχουν προλάβει να πουλήσουν, να πούμε τα αλήθεια μας τώρα, όταν κάποιος ξεκίνησε μια οικοδομή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μήνα, δεν την έχει ολοκληρώσει. Και τα χρήματα που έχει πάρει είναι υποκαταβολές. Υποκαταβολές, κύριε Πίκουλα, πολλές φορές είναι πάρα πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή, για ένα διαμέσου των 150.000 ευρώ, κάποιος μπορεί να δίνει 5.000 υποκαταβολή. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα υποκαταβολών μπορούν ουσιαστικά να χρηματοδοτήσουν και να τρέξουν την οικοδομή. Και ταυτόχρονα, κύριε Πίκουλα, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μπήκαν στη διαδικασία και πήραν και δάνεια. Είναι άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τι θα γίνει με αυτά τα δάνεια. Mm-hmm. Διότι και η αναστολή της καταβολής των δόσεων αυτούς τους 2 μήνες δεν βοηθάει στη γενική εικόνα. Δεν σημαίνει ότι το 3ο μήνα του κορονοϊού, όταν φύγουμε από το κορονοϊό, από την πανδημία αυτή, θα έχουν αλλάξει όλα. Δεν σημαίνει ότι θα ξημερώσει μια τελείως διαφορετική μέρα που θα είναι ο ίδιος πάλι πιο δυνατός και πιο λαμπερός. Μάλιστα. Θέλουμε δουλειά. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πάμε σε ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων. Νέων κόκκινων δανείων. Δηλαδή αυτό που δεν ήθελαν οι τράπεζες με τίποτα να γίνει αυτό το διάστημα. Και εδώ δεν έχουν βρει τρόπο για τα παλιά. Ας πούμε, ακριβώς, να ξεκινήσουν άλλο. Και αυτό που είπα για τα παλιά. Τα παλιά, κύριε Πίκουλα, άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Το οποίο είχαν δεχτεί προτάσεις για πώληση των κόκκινων δανείων ή για κουρέμα των κόκκινων δανείων, λόγω ότι η αγορά πήγαινε καλύτερα και βλέπαν τις αξίες να ανεβαίνουν, τώρα ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Μάλιστα. Θα είναι τελείως διαφορετικές και οι προτάσεις των ΦΑΝ, και οι προτάσεις των επενδυτών και οι προτάσεις των ελληνικών. Μάλιστα, κύριε Μπάκα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ελπίζω όμως έτσι με την δημοσιοποίηση και με την όχληση και με την επαναφορά όλων αυτών των πραγμάτων να υπάρξει πρόβλεψη και από την πολιτεία. Σημαντικό είναι να είμαστε καλά όλοι μας, να έχουμε την υγεία μας, να σκεφτόμαστε θετικά και όλα που μπορούμε να τα κάνουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα που παίρνουν αυτή τη στιγμή να είναι μέτρα για όλους. Το χρειάζονται όλοι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας και υπάλληλος οποιαδήποτε επιχείρησης που να μην έχει πληγεί πραγματικά από την πανδημία του κορονοϊού. Εννοείται, προφανώς. Και πρέπει τα μέτρα να είναι διπλά και τριπλά για να μπορέσει να φρενάρεις και να μην μπούμε σε μια δίνη τρομερή που θα μας δώσει τελειωτικό χτύπημα, έτσι, τουλάχιστον για αυτή τη χώρα. Είναι σημαντικό να είναι άμεσα. Ξέρετε κάτι, αν η οικονομία πέσει κάτω από το 0 και πάμε στο μείον 5, για να ξαναεπιστρέψουμε στο 0, χρειαζόμαστε 100 φορές περισσότερα χρήματα από ότι να παραμείνει η οικονομία και να συντηρούμε στο 0. Σωστό. Και πρέπει και τώρα να ληφθούν μέτρα. Δεν πρέπει να λέμε άσε να περάσει το τσουνάμι, το υγειονομικό και μετά βλέπουμε. Γιατί μετά θα ξημερώσει η μέρα και θα είμαστε τελειωμένοι οικονομικά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό βλέπουν πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, παίρνουν πολλά μεγάλα πακέτα στήριξης αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Γιατί θέλουν να στηρίξουν σήμερα την οικονομία τους. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οποιοδήποτε καθοδικός δείχτης σημερινός δεν γυρίζει εύκολα. Ακριβώς. Πίσω. Και η οικονομία και η ψυχολογία, έτσι πάνω απ' όλα. Οπότε... Απόλυτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάκα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.